Θα συνεχίσουμε απόψε στο θέμα που έχουμε αρχίσει, ο άνθρωπος και η ιστορία του κατά το Λόγο του Θεού. Και έτσι θα διαβάσουμε απόψε από το Γένεση το κεφάλαιο Δέλτα, μερικά χωρία, και θα κάνουμε μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Γένεσης, κεφάλαιο Δέλτα. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν. Και είπε, απέκτησαν άνθρωπο δια του Κυρίου. Και προσέτει, εγέννησε τον αδελφόν αυτού, τον Άβελ. Κοίτω ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γεωργός. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν ο Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επί δε τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, αν σοι πράτης καλός δε θέλεις είσαι ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράττεις καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία. Αλλά εισέ θελείστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάσει επ' αυτού». Μέχρι εκεί. Ο Κύριος αγαπητή να μας ευλογήσει από αυτό το μέρος του Λόγου του Θεού. Δύο λόγια ευχαριστίας και θα προχωρήσουμε στη μελέτη μας. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό το μέρος που διαβάσαμε απόψε. Εσύ, Κύριε, να μας το φανερώσεις βαθιά με το πνεύμα το δικό σου. Τι θέλεις να μας πεις. Στήριξε τον καθέναν μας με την αγάπη σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Είχαμε μιλήσει την περασμένη Τετάρτη για ότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους μέσα στους οποίους ζούμε. Επίσης δημιούργησε τελευταία τον άνθρωπο και τον κενέκανε κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Ο άνθρωπος είπε όμως στον άνθρωπο Θεός ότι από παντός δέντρου του παραδείσου ελεύθερα θέλει τρώει, αλλά από ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, να μην φάει, γιατί αν φάει εξάπαντος θα πεθάνει. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν άκουσε. Όταν έφτασε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, παρόλο που είχε δει δειλινά κοινωνία με τον Θεό και συνομίλησε μαζί του και περπάτησε μαζί του, όταν έφτασε εκεί ο εχθρός της ψυχής μας και της ψυχής του Αδάμ, ο οποίος είχε βάλει μέσα στην καρδιά του
ότι έπρεπε να θέσει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού και να ονομαστεί να έχει την ίδια δόξα που είχε ο Θεός. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπιασε την κουβεντούλα με την Εύα, η Εύα γελάστηκε, πήρε έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και βλέπεις ο λόγος του Θεού. Δεν μας λέει ότι αμέσως ανοίχτηκαν τα μάτια της για να δει ότι ήταν γυμνή. Αλλά αφού έδωσε και στον άντρα της και έφαγε, τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και είδανε ότι ήσαν γυμνή. Τους έπιασε φόβος και αγωνία πώς θα συναντούσαν τον Θεό γυμνοί και αμαρτωλοί που είχαν γίνει. Και είδαμε ότι φτιάξανε ένα σκέπασμα, ένα περίζωμα από φύλλα σικής και σκεπάστηκαν. Αλλά ήταν η πρώτη χειρονομία που φανέρωνε τη διάθεση του ανθρώπου να κάνει το δικό του έργο και να παρουσιαστεί με το δικό του τρόπο μπροστά στο Θεό. Και έμελε αυτό το έργο να μείνει σε όλη την πορεία της ανθρωπότητας, παρόλο που ο Θεός το αποδοκίμασε. Και όταν ήρθε το δειλινό και φώναξε στον Αδάμ και στην Εύα, τους φώναξε: «Αδάμ, πού είσαι?» Και ο Αδάμ του είπε ότι σε άκουσα και φοβήθηκα και κρύφτηκα. Και αναπτύξαμε εκεί ότι δεν συναισθάνθηκε ο Αδάμ την αμαρτία του. Δεν ήταν έτοιμος να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Αλλά έριξε την ευθύνη πάνω στην Εύα και η Εύα έριξε την ευθύνη στο φίδι, με αποτέλεσμα ο Θεός να καταράσει το φίδι και είπαμε άρχισε ο μεγαλύτερος πόλεμος που κράτησε τα περισσότερα χρόνια και κρατάει, και ξέρουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει όταν μετά τη χιλιετηρίδα, μετά τα χίλια χρόνια, θα πιαστεί ο διάβολος και θα ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός και του Θείου. Μέχρι τότε θα είναι ένας πραγματικός, φοβερός και δύσκολος πόλεμος, τον οποίο καθώς θα προχωρούμε στη μελέτη μας θα τον δούμε. Ο Θεός, ύστερα από αυτό, πάλι από αγάπη, είπε στον εαυτό του και στους άλλους, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα, ότι μήπως ο Αδάμ φάει από το ξύλο της ζωής και ζει σε αιώνια στην κατάσταση που είναι, και τον έβγαλε από τον Παράδεισο και τον άφησε τώρα να ζήσει μόνος του. Απόψε, με τη χάρη του Θεού, θα διαβάσουμε ένα άλλο συνταρακτικό γεγονός. Να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι στην περίπτωση της αμαρτίας του Αδάμ, ο Θεός καταράστηκε τη γη. Και η κατάρα του ήταν ότι μαζί με τους καλούς σπόρους και με ό,τι χρειάζεται να ζήσει ο άνθρωπος, θα γεννάει γη, αγκάθια και τριβόλια.
και ότι τώρα εξαιτίας από αυτή την κατάρα ο άνθρωπος με υδρότα θα βγάλει το ψωμί του και με κόπο πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Αλλά σε αυτό το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι εξίσου ένα σοβαρός σταθμός μέσα στην ιστορία, αλλά στην ιστορία όπως την αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι αγαπητοί πάρα πολύ σοβαρό το πράγμα. Ο Θεός είχε πει στο β' κεφάλαιο της γενέσεως τον άνθρωπο όταν τον έκανε, του έδωσε μια αποστολή. Η αποστολή του ήτανε, και μιλήσαμε την περασμένη Τετάρτη, να φυλάτε τον Παράδεισο, τον οποίο δεν τον φύλαξε. Και επίσης η αποστολή του ήτανε να αυξηθούν, να κάνουν παιδιά, τα παιδιά τους παιδιά και ούτω καθεξής, και να γεμίσουν τη γη. Ο Θεός, αγαπητοί, απέτυχε ο άνθρωπος στο να φυλάτει τον Παράδεισο και τον έχασε, αλλά δεν του αφαίρεσε αυτή την αποστολή να κάνει παιδιά και να γεμίσει τη γη. Και μας λέει εδώ στο Α28, είπα Β προηγουμένως, συγγνώμη, και ευλόγησε αυτούς, δηλαδή τον Αδάμ και την Εύα ο Θεός, και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη, ένα. Το δεύτερο, και κυριεύσετε αυτήν, δεύτερο. Το τρίτο, εξουσιάζεται επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί πάντος ζώου κινουμένου επί της γης. Αυτή ήταν η ευλογία του Θεού και η αποστολή που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Και είδαμε, αγαπητοί, ότι τώρα είναι να εκπληρώσει το πρώτο μέρος της αποστολής του. Αφού τον έβγαλε από τον Παράδεισο, γιατί ο Κάιν με τον Άβελ δεν γεννηθήκανε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στην Εδέμ. Γεννηθήκανε έξω από την Εδέμ, προς ανατολά στους Παραδείσου, που έβγαλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Και γεννήθηκε ο Κάιν. Είναι σπουδαίο αυτό που είπε ο Αδάμ μαζί με την Εύα, ότι ο Θεός μου έδωσε σπέρμα τον Κάιν. Και το λέει ακριβώς εδώ που το διαβάσουμε, και εγνώρισε ο Αδάμ Εύα τη γυναίκα του και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε, τώρα ο Αδάμ με την Εύα, και είπε απέκτησα άνθρωπον, όχι με τη δική μου ικανότητα, δια του Κυρίου, εκείνος με έκανε να μπορώ να κάνω αυτό. Και προσέτει, εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ, και λέει εδώ πέρα, και ήτ ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν γεωργός. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Αδάμ όταν βγήκε, τον έβγαλε ο Θεός από τον Παράδεισο. Έκανε δύο παιδιά. Το ένα, τον Κάιν, που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κάιν έγινε γεωργός και έκανε και δεύτερο παιδί, όπως έκανε πολλά παιδιά και κορίτσια και θυγατέρες στη συνέχεια. Και ο Άβελ ήτανε ποιμήν προβάτων.
το το διαβάσεις έτσι γρήγορα γρήγορα, βγάζεις το συμπέρασμα ότι ο καθένας έκανε μια δουλειά για να ζήσει. Όπως γίνεται σε μας που ο καθένας έχει το δικό του επάγγελμα, τη δική του επιτιδιότητα για να μπορέσει να ζήσει τη ζωή του. Αλλά τι θέλει να διαμηνήσει σε μας ο Θεός με αυτές τις εκφράσεις? Γιατί τα διάλεξε για να μας δώσει κάτι. Και το πρώτο, αγαπητοί, διαμηνεί δύο μεγάλες σπουδαίες αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι ο ποιμένας, ο οποίος έχει τα πρόβατα, δεν τα φτιάχνει τα πρόβατα. Γίνονται εξαιτίας του προορισμού που ο Θεός τους έδωσε να γεννάνε και να κάνουν άλλα πρόβατα. Ο Τσοπάνης δεν κάνει τίποτα άλλο, τα φυλάει. Τα φυλάει από τα άγρια ζώα, τα φυλάει από κάθε άλλη κατάσταση κινδύνου, αλλά δεν τα έχει φτιάξει. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Τι θέλει να μας πει ο Θεός με αυτή την έκφραση? Ο Γιώργος όμως είναι άλλη υπόθεσή του. Ο Γιώργος φτιάχνει το στάρι. Ο Γιώργος φτιάχνει το κρασί. Αν δεν καλλιεργήσει τη γη και δεν πολεμήσει αυτή την κατάρα που ήρθε εξαιτίας της αμαρτίας του, δεν θα κάνει στάρι. Και έτσι δεν θα έχει να φάει. Αν δεν τη σκάψει τη γη, δεν την οργώσει, δεν ετοιμάσει και ρίξει το σπόρο, δεν γίνεται το στάρι. Δηλαδή, τι γίνεται? Το έργο του Γιώργου συνδέεται με αυτή την κατάρα που έκανε ο Θεός επάνω στη γη και είπε στον άνθρωπο ότι η γη θα γεννάει τώρα μόνη της αγκάθια και τριβόλια. Αυτά δεν τα φτιάχνουμε, γίνονται χωρίς να μας ρωτήσουν, χωρίς να τα θέλουμε. Και αυτά, όπως μας φανερώνει ο Κύριος μας στην παραβολή του σποραίους, τι κάνουνε? Συμπνίγουνε το σπόρο και καταλήγουνε ούτως ώστε να μην μπορεί να φέρει εισόδημα. Για να μπορέσει να έρθει εισόδημα, πρέπει να χύσει υδρότα ο άνθρωπος, να κουραστεί ο άνθρωπος. Και βλέπουμε στην πραγματικότητα τι γίνεται στη γη. Αν τώρα ρίξεις το σπόρο στη γη και δεν του ρίξεις λιπάσματα και δεν του ρίξεις νερό, δεν γίνεται στάρι. Δεν γίνεται οτιδήποτε σπείρομαι. Κατά συνέπεια, ο Γιώργος έχει το εξής χαρακτήρα. Εκείνο που βγάζει είναι ο καρπός του κόπου του και της επιμέλειάς του και του σχεδιασμούς του που κάνει. Και έτσι φέρνει το αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτή την περιγραφή του Θεού υπάρχει ένα άλλο πνευματικό πράγμα από πίσω, το οποίο θέλει να μας φέρει. Και το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει, γίνεται δεκτός από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει και συνεχίσει σε αυτό που συνέχισε ο Κάιν, δεν τον δέχεται ο Θεός. Κατά συνέπεια, να θυμόμαστε
ότι τα πρόβατα του Άβελ ήσανε δώρο του Θεού εξαιτίας της δημιουργίας. Εκείνα που έβγαζε ο Κάιν ήσανε πράγματα τα οποία εκείνος δημιούργησε και τα πρόσφερε τώρα στο Θεό για να κάνει θυσία. Αγαπητοί, το ότι τα δύο αυτά παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, ήρθε μέσα τους η επιθυμία να προσφέρουν θυσία, έχει μια προέλευση, έχει μια αιτία και μας λέγει σε ένα μέρος στην επιστολή προς Εβραίους ότι ο Άβελ δια της πίστεως προσέφερε καλύτερη θυσία από τον Άβελ, από τον Κάιν, συγγνώμη. Κατά συνέπεια, αυτές οι θυσίες ήταν συνδεδεμένο με κάτι άλλο. Ο Θεός, αγαπητοί, όταν ο Άδαμ αμάρτησε, έσφαξε ζώο, το θυσίασε και πήρε τα δερματά τους και σκέπασε τον Αδάμ και την Εύα. Και ύστερα από αυτό που έκανε ο Θεός, μπορούσα να συνεχίσουν να μιλάνε με τον Αδάμ και με την Εύα, ούτως ώστε αυτοί να καταλάβουν τι έκαναν. Το όλο θέμα, αγαπητοί, ήταν γιατί υπήρχε το σχέδιο του Θεού, που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι είχε αυτό το σχέδιο γίνει και είχε τοποθετήσει την ισχύ του προκαταβολής κόσμου. Προτού ο Αδάμ φτιαχτεί, το σχέδιο της θυσίας ήταν φτιαγμένο, ήταν ορισμένο. Το θέμα της θυσίας του αμνού του Θεού ήταν αποφασισμένο. Το σχέδιο ότι μόνο με τη χύση του αίματος μπορεί να γίνει συγχώρεση αμαρτίας ήταν ήδη έτοιμο. Και εδώ, αγαπητοί, σε αυτή τη περίπτωση που ο Κάιν και ο Άβελ άκουσαν από τους γονείς τους τι έγινε, πώς τους γέλασε το φίδι, πώς αμάρτησαν στον Θεό, γιατί είναι έξω από τον Παράδεισο, γιατί η γη είναι έτσι τώρα κατηραμένη. Αυτό, αγαπητοί, που άκουσαν άρχισε να δουλεύει μέσα τους πνευματικά. Και ο Άβελ πίστεψε ότι θυσία του πρωτότοκου από τα ποιμνιά του μπορούσε να ευχαριστήσει τον Θεό. Ο Κάιν πίστεψε ότι ο Θεός θα εντυπωσιαζόταν περισσότερο, θα γινόταν υποχρεωμένος από αυτόν, γιατί έβαλε υδρότα, γιατί έβαλε κόπο, διότι δούλευε σκληρά για να βγάλει εκείνο το οποίο θα πρόσφερε στον Θεό. Και έτσι ο καθένας με τη διάθεσή του και με την πίστη του ήθελε να ευχαριστήσει και να εξευμενήσει τον Θεό. Ο Άβελ έπιασε το νόημα της αντικατάστασης. Θα πεθάνει ένα ζώο και λέει πήρε από τα πρωτότοκα του ποιμνίου του και τα θυσίασε στον Κύριο. Ο Κάιν πήρε από εκείνα που έβγαλε, που ήταν έργο δικό του, και ήθελε να, και οι δύο ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Θεό.
Και εδώ ο Θεός στέλνει ένα μήνυμα και σε μας και σε όλους τους χριστιανούς και σε όλες τις εκκλησίες. Στέλνει το μήνυμα ότι αυτός μόνον με αντικατάσταση μας δέχεται. Και είμαστε ευτυχείς, αγαπητοί, διότι μας αποκάλυψε και το πιστέψαμε ότι ο Χριστός, που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν τον είδε τον ονόμασε «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου», το πιστέψαμε ότι ήτανε στη δική μας θέση και έγινε δική μας θυσία, ούτως ώστε να μας αντικαταστήσει στο Σταυρό και να αποκτήσει για μας αιώνια λύτρωση. Ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβα με ευμένεια και με ευχαρίστηση και ανακοίνωσε μέσα στο λόγο του ότι ο Άβελ με την πίστη δια της πίστεως προσέφερε καλύτερη θυσία από τον Άβελ. Και όταν βάζει ότι προσέφερε και τα στέατος που λέγει εκεί στην Έξοδο και στο Δευτερονόμιο, φαίνεται καθαρά ότι έπιασε ακριβώς εκείνο που ήθελε ο Θεός. Και μας λέγει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, ότι ο Άβελ ήταν ευσεβής και άγιος και ήταν δίκαιος. Ιδού τα εδάφια πως ο Λόγος του Θεού μας τα λέει. Στην επιστολή του Ιούδα, στο 11 εδάφιο, λέει ότι η οδός του Κάιν, η οδός των έργων ή ακόμα η οδός της λατρείας ή ακόμα η πίστης στα έργα ότι θα σώσουν τον άνθρωπο. Την ονομάζει ο Ιούδας, είναι η οδός του Κάιν. Αγαπητοί, αν κοιτάξετε μέσα στη χριστιανική εκκλησία, περισσότερη έμφαση δίνεται στα έργα. Πολλές φορές και εμείς εδώ πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, ούτως ώστε η έμφαση να είναι στα έργα. Τη στιγμή, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει καθαρά ότι εμείς έχουμε σωθεί δια της πίστεως στο έργο που έκανε ο Χριστός, που πέθανε στη δική μου και στη δική σου θέση για να μας αντικαταστήσει, και ο Θεός μας δέχτηκε αναστήσας των Χριστών, διακήρυξε τη δική μας δικαίωση. Κατά συνέπεια, εδώ τι έκανε, σμίξανε τις δύο αυτές περιπτώσεις. Την πίστη του Κάιν που πήγε να δικαιωθεί και να ευχαριστήσει τον Θεό με τα έργα του, και την πίστη του Άβελ που δια της πίστεως στον Θεό προσέφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Το ιστορικό αυτής της υπόθεσης, αγαπητοί, είναι ως εξής. Διαβάσαμε ότι στο Δέλτα 3, ότι ύστερα από μερικές ημέρες προσέφερε ο Κάιν και ο Άβελ θυσία στον Θεό. Και ειδού πως είναι το εδάφιο. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον, και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον θεάτων αυτών
προς τον Κύριο. Δηλαδή, ο Κάιν προσέφερε από τους καρπούς, όπως είπα και προηγουμένως, αλλά ο Άβελ προσέφερε από τα ζώα. Και στο Ματθαίο ΚΓ, ο Κύριος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Άβελ. Και τι λέει στο ΚΓ 35, λέει ο Κύριος από το αίμα του Ζαχαρία που το σκότωσε ο βασιλιάς μέσα στο ναό, μέχρι του αίματος του Άβελ, του δικαίου, έως του αίματος Ζαχαρίου του Βαραχίου. Καλά, ο Κύριος χρησιμοποιεί και ανακηρύσει τον Άβελ δίκαιο. Και ξέρουμε, αγαπητοί, κανένας δεν γίνεται δίκαιος εάν δεν συγχωρεθεί. Και κανένας δεν μπορεί να συγχωρεθεί εάν κάποιος δεν πληρώσει το χρέος τους όπως πλήρωσε ο Κύριος το δικό μας χρέος. Και στο Εβραίους Ι4 λέγει ο Απόστολος, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δια αυτούς και τι αποθανών έτι λαλεί. Έμεινε μέσα στο Λόγο του Θεού ως ο πρώτος μάρτυρας της θυσίας του αμνού του Θεού, ο οποίος ήταν προορισμένος να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Και ο Θεός τον ανακήρυξε δίκαιο και έρχεται μέσα στο Λόγο του να μας το συνδέσει με αυτό το περιστατικό. Και λέγει τώρα στο Εβραίους Ι24 για τον Χριστό, λέει ότι είναι και νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και σέμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ. Τα συνδέει ο Λόγος του Θεού ότι η θυσία που πρόσφερε ο Άβελ ήταν ενωμένη με τη θυσία που ήταν στο σχέδιο του Θεού από καταβολής κόσμου να γίνει προφορά περί αμαρτίας. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού να μας δώσει μαρτυρία και για τον Κάιν. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο γάμα 12, λέει ο Απόστολος εκεί, ουχή καθώς ο Κάιν ή το εκ του πονηρού. Ο Άβελ είχε το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της αλήθειας, και πρόσφερε τη θυσία του από το ποιμνιό του, από τα πρωτότοκα. Ο Άβελ μας λέει εδώ, μαρτυράει ο Λόγος του Θεού, ότι ουχή καθώς κάνει το εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδερφόν αυτού. Και γιατί έσφαξε αυτόν? Διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδερφού αυτού δίκαια. Εδώ πέρα, αγαπητοί, συνδέει τον Κάιν με τον πονηρό, συνδέει τον Άβελ με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ο Κύριος μας είναι ο μόνος δίκαιος. Και ο Κάιν, όπως η Εύα γελάστηκε, γελέται και αυτός δεύτερη φορά, ούτως ώστε να μην συλλάβει τι θέλει ο Θεός. Την ίδια ιστορία άκουσε, τα ίδια νέα κυκλοφορούσανε, τα ίδια αποτελέσματα, γιατί ήσαν έξω από τον Παράδεισο. Yes.
γιατί η γη έγινε έτσι. Τα μαθαίνανε από πρώτο χέρι, αλλά δεν συνδέθηκε με την πίστη, δεν έκανε εκείνο που έκανε ο Θεός, ούτως ώστε να τακτοποιηθεί στη ζωή του. Και έτσι μας φανερώνει εδώ το μέρος που διαβάσαμε, το δέλτα του Ιωάννου, ο Θεός πήρε στάση απέναντι σε εκείνα που έκανε ο Κάιν και εκείνα που έκανε ο Άβελ. Ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του Κάιν, αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δέχτηκε τη θυσία του Άβελ. Και με γράφει στο Δέλτα 4 «Και επέβλεψε με ευμένεια Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού». Και στο Γένεσις Δέλτα 5 που διαβάσαμε, «Επί την προσφορά του Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε ο Κύριος». Αγαπητοί εμείς οι λατρευτές, τώρα ο Θεός έκανε τη δουλειά του. Εγώ και εσύ πιστέψαμε ότι ο Χριστός πέθανε στη θέση τη δική μας και ότι ο Θεός μας συγχώρησε. Και ο Θεός απαντάει. Βεβαιώνει μέσα την καρδιά μας, λέγει στο λόγο του, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έχεις άλλον, όπως ένας ομοεθνής μας ορθόδοξος, ο οποίος προσπαθεί να κάνει καλά έργα. Αγωνίζονται μερικοί πάρα πολύ. Μερικοί κάνανε και το λάθος και φύγανε και πήγανε, κλειστήκανε σε μοναστήρια για να μπορέσουν να κάνουν καλά έργα. Και ο Κύριος δεν τους δίνει μαρτυρία. Το ρωτάς, τι θα γίνει με σένα μπροστά στο Θεό, και σου λέει, δεν ξέρω. Ο Θεός θα αποφασίσει. Ενώ ο Θεός το έχει αποφασίσει. Όποιος πιστεύει, ακούει το λόγο μου και πιστεύει στο Πεψαντάμε, έχει τώρα ζωή αιώνια. Το έχει αποφασίσει. Το θέμα, η μαρτυρία δεν έρχεται μέσα του, ούτως ώστε να τον γεμίσει με ευχαριστία. Με ποιο τρόπο ο Θεός έκφρασε την ευχαριστία του, οι άνθρωποι κάνανε διάφορους μύθους. Με τον καπνό ανέβαινε πάνω ή ήρθε αέρας και τον καπνό τον ξεχώρισε. Ο Λόγος του Θεού δεν γράφει τέτοια πράγματα. Ο Θεός έδωσε μαρτυρία. Και η μαρτυρία που έδωσε ήταν ότι δέχτηκε τη θυσία του Άβελ, γιατί συνδεόταν με τη θυσία του αμνού του Θεού και τον αναγκήρυξε δίκαιο. Και έρχεται και κάνει μαρτυρία για τον Κάιν, ο οποίος προσέφερε θυσία έργων, και του λέει ότι είσαι εκ του πονηρού. Δεν έχεις καμία σχέση με το σχέδιο της λύτρωσης του Θεού. Ο Άβελ, αγαπητοί, δεν έκανε καμία, δεν είπε τίποτα. Η ειρήνη του Θεού του ήταν αρκετή. Η ευμένεια του Θεού ήταν πάρα πολύ ευλογημένη για αυτόν. Διάβαζα, το είχα πει και την Κυριακή αυτό, σε μια εγκυκλοπαίδεια για αυτούς τους δύο, για τον Κάιν και για τον Άβελ. Και έλεγε, ο Άβελ ήταν καλός άνθρωπος. Είχε καλές προθέσεις και ο Θεός δεν τον αρνιότανε, η κυκλοπαίδη, το Θεό εδέχθηκε τη θυσία
του άβελε πήγε ο καπνός επάνω. Αλλά λέει ο Κάιν ήταν κακός άνθρωπος. Ήταν διεστραμμένος. Και επομένως ο Θεός, εφόσον ήταν τέτοιος που ήταν κακός, δεν τον δέχτηκε. Ο καπνός δεν πήγε πάνω, σκόρπισε. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι έχει τη δύναμη να μαρτυράει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τι γίνεται με το λατρευτή. Ο χριστιανός που έχει λυτρωθεί με το αίμα του Χριστού είναι ικανοποιημένος. Και όσο έχει καταλάβει το έργο του Θεού, το μόνο που τον ενδιαφέρει και αγωνίζεται να μοιάσει του Χριστού. Όχι να τον αγοράσει, να τον κάνει να αναγκαστεί να ομολογήσει ότι αυτός είναι καλός, αλλά μοιάζει με εκείνον το δοξασμένο Κύριο. Ενώ ο Κάιν, όπως είπαμε προηγουμένως, δηλώνει τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να εξευμελίσει τον Θεό και να τον γελάσει. Αλλά ο Θεός, αγαπητοί, δεν γελιέται. Η αντίδραση του Κάιν τώρα, που ο Λόγος του Θεού έχει λόγους που μας φανερώνει μόνο την αντίδραση του Κάιν. Εμείς, αγαπητοί, όταν ο Θεός απαντάει σε μια προσευχή μας, κάνουμε μια αντίδραση. Πάμε στο Θεό και του λέμε «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μ' άκουσες». Αλλά για το Θεό, σε τούτο το σχέδιο που παρουσιάζει, δεν έχει αξία αυτό. Γιατί είναι έτοιμα τα πράγματα τακτοποιημένα. Εκείνο που έχει αξία είναι πως εκείνος που δεν έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό αντιδρά. Και εδώ ο Κάιν, αγαπητοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στο Γένεσις Δέλτα 5β λέει «Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού». Μας λέει ότι αγανάκτησε ο Κάιν. Μόνο ο Θεός μπορούσε να δει τι γίνεται μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει μέσα στη δική μας καρδιά. Εκείνος ξέρει και διερευνά νεφρούς και καρδίες. Και έρχεται και μας τα βγάζει στα φόρα. Και λέγει ότι αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα. Πιστεύω ότι στον Άβελ δεν έδειξε αυτή τη δυσφορία. Στον Άβελ εκράτησε την ίδια τακτική που είχε και προηγουμένως. Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος που δεν ευχαριστεί τον Θεό, ο άνθρωπος που δεν περπατεί στον δρόμο που θέλει ο Θεός, έχει την υποκρισία στους άλλους. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού την κατηγορεί πάρα πολύ. Η καρδιά του Κάιν, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, κατσούφιασε πάρα πολύ. Αγανάκτησε σφόδρα. Δηλώνει την εσωτερική κατάσταση του προσώπου που λατρεύει. Κατηφίασε το πρόσωπό του, θέλει να μας δηλώσει ο Λόγος του Θεού ότι φάνηκε απ' έξω. Και πολλές φορές, αγαπητοί, με έναν άνθρωπο καλομιλάμε και επειδή νομίζουμε ότι μας είπε κάτι στραβό, αλλάζουμε την έκφρασή μας. Αυτό συνέβη με τον Κάιν. Ο Θεός διάβασε το εσωτερικό και φάνηκε
και στο εξωτερικό του η δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια όχι γιατί του έκανε κάτι κακό ο Άβελ, αλλά γιατί ο Θεός προτίμησε τον Άβελ από τον Κάιν. Και ερχόμαστε στο τελευταίο, τη μεγάλη ερώτηση του Θεού στον άνθρωπο. Στο Γένεσις Δέλτα 6 λέει «Και είπε Κύριος προς τον Κάιν». Συμπεριλαμβανομένου κάθε λατρευτή σε όλες τις εποχές. Δεν πειράζει πώς γίνονται τα πράγματα. «Γιατί αγανάκτησας και γιατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, αν σοι πράτης καλός, δε θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράτης καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία». Μια σκηνή μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Αχάβ, ο βασιλιάς, ήθελε να κάνει πόλεμο με τη Συρία για τη Ραμόθ Γαλάδ. Και κάλεσε τους προφήτες του να του πούνε τι να κάνει. Και οι προφήτες του είπανε πήγαινε και θα νικήσεις. Και ο βασιλιάς του Ισραήλ του είπε δεν υπάρχει εδώ προφήτης του Θεού. Κατάλαβε από την αρχή ότι αυτοί δεν ήσαν προφήτες του Θεού. Λέει υπάρχει ένας, ο Μιχαήλ, ο οποίος δεν λέει ποτέ καλό για μένα. Α, του λέει μη λες έτσι για τους ανθρώπους του Θεού και τον καλέσανε. Και ο Μιχαήλ του είπε, ύστερα από συζήτηση που έγινε, του είπε ότι θα πας και θα σκοτωθείς. Και αμέσως οι άλλοι προφήτες τον ρωτήσανε πώς εσύ το ξέρεις αυτό και εμείς δεν το ξέρουμε. Και είπε πώς έγινε και γιατί έγινε. Και λέει αυτός από πού πέρασε το πνεύμα και το είπε σε σένα και δεν το είπε και σε εμάς. Αγαπητοί, στα πράγματα τα θρησκευτικά, για να τα ονομάσω έτσι, γεννάνε τις μεγαλύτερες διχόνοιες, τα μεγαλύτερα μίση, το μεγαλύτερο θυμό. Και φαίνεται εδώ στο πρόσωπο του Κάιν εναντίον του Άβελ. Και φαίνεται μέσα στην ιστορία ότι έγινε και τι κάνανε, πόσα εγκλήματα για τον Θεία, την πίστη των ανθρώπων στο Θεό. Κατά συνέπεια η εικόνα αυτή μας παρουσιάζει την αιώνια κατάσταση που θα πήγαιναν οι άνθρωποι εξαρτάτο εάν ακολουθούσανε την οδό του Άβελ ή ακολουθούσανε την πονηρή οδό του Κάιν. Εδώ ήταν αγαπητοί πάρα πολύ φοβερή κατάσταση. Και καθώς θα δούμε την άλλη Τετάρτη, ο Θεός δεν θυμώνει για κάποια έξαψη που έρχεται στο μυαλό μας, για κάποια σκέψη που μπαίνει ή για κάποια απορία που γεννιέται ή κάποιο ερώτημα που γεννιέται. Ο Θεός είναι Θεός ελέους και αγάπης. Κατά συνέπεια είναι έτοιμος να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει την αλήθεια. Προτού ο Καΐν πάρει την απόφαση να σκοτώσει τον αδερφό του, όταν γεννήθηκε αυτή η διάθεση μέσα του, ο Κύριος του μίλησε και του είπε «Τι πας να κάνεις, αν έκανες καλό, το είχαμε διαβάσει προηγουμένως, δεν θα σου να δεκτός.
Δεν στάθηκε να πει για στάσου. Ο Θεός που μας έφτιαξε, ο Θεός τον οποίο δεν ακούσαμε, ο Θεός ο οποίος σκέπασε τον πατέρα μας και τη μάνα μας με έναν τρόπο, ο Θεός ο οποίος μας έβγαλε από τον παράδεισο, μου λέει ότι εγώ δεν έκανα καλά με αυτή την απόδειξη που μου δίνει, και να πέσει στα γόνατα και να πει «Ελέησέ με Κύριε για την κατάστασή μου». Και όταν γίνει αυτό, αυτόματα έρχεται συγχώρηση. Αλλά αντίθετα, δεν το έκανε. Θα το δούμε την άλλη Τετάρτη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος του λέει και κάτι άλλο. Του λέει «Εγώ δέχτηκα τη θυσία του Άβελ, διότι ήταν δίκαιος και γιατί μου άρεσε. Δεν δέχτηκα τη δική σου θυσία γιατί ήταν εκ του πονηρού». Αλλά του λέει στο Γένεσις Δέλτα 6β, αλλά εισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού. Και εσύ θέλεις τον εξουσιά, και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτό. Δηλαδή, του έλεγε, δεν παίρνω τα πρωτεία σου, δεν παίρνω από σένα τα πρωτοτόκια, επειδή δεν δέχτηκα τη θυσία σου. Και εδώ για μένα υπάρχει μια προφητική παρουσίαση να καταλάβει ο πιστός. Βλέπεις σήμερα στον κόσμο, όπως θα δούμε, θα προχωρούμε, θα τα δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Βλέπεις η οικογένεια του Θεού είναι, λέει, χωρισμένη σε μοντέρνους, σε συντηρητικούς χριστιανούς. Οι μοντέρνοι λένε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Οι συντηρητικοί λένε τα δικά τους. Βλέπουμε την Εκκλησία να είναι, το ξενισμό να είναι διαιρημένος σε τρία τμήματα. Το ένα δεν πιστεύει σε τίποτα, μόνο έχει το όνομα. Το άλλο πιστεύει αλλά θέλει να τα έχει όλα με το μέρος του. Κατά τη συνέπεια δεν λογαριάζει να ζητάει από τον Θεό να διορθωθεί. Και το τρίτο είναι άνθρωποι λίγοι αλλά πιστοί οι οποίοι θέλουν να είναι όπως ο Κύριος τους. Και έτσι αγαπητοί, εδώ πέρα παρουσιάζεται αυτή η εικόνα και βλέπεις τους πιστούς τώρα, όλη η επιθυμία τους είναι σε εκείνα που κάνει ο χριστιανός του κόσμου. Αυτό θα το δούμε στο τρίτο τμήμα όταν ο Κάιν τραβάει το δρόμο του. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πλούσιος ο άνθρωπος που είναι έξω από τον Χριστό, πλούσιος ο χριστιανός. Τα δοκιμάζει όλα ο άνθρωπος που είναι έξω από τον Χριστό και ο πιστός όλα αυτά. Ο Θεός είναι αγάπη. Και γεννήθηκε και τώρα και εκκλησία στην Αμερική που λέει ότι God is love, ο Θεός είναι αγάπη. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν τίποτα ομοφιλόφιλοι, αγάπη έχουν. Κατά συνέπεια ο Θεός δεν μπορεί να ακυρώσει τον εαυτό του. Και βλέπεις πώς τραβάει ο κόσμος μέσα σε αυτή την ιστορία που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού από την αρχή που παρουσιάζονται οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κύριος αγαπητοί να μας ευλογήσει και με τη χάρη του την άλλη Τετάρτη θα μιλήσουμε για το φόνο που έκανε ο Κάιν και ποια είναι η σημασία για μας και για την ιστορία μας. Ο Κύριος με τότε να μας ευλογήσει. Ας θα δούμε όλοι απάνω να προσπιθούμε.
Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε εις το όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος που έδειξες για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, καθώς ψάχνουμε και ζητάμε να βρούμε το βάθος του και την αλήθεια του. Δώσε μας χάρη και δύναμη, Κύριε, να σε δοξάσουμε. Εις το όνομα του Χριστού. Αμήν.